Παρουσία πλήθους κόσμου και με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Η εκκίνηση έγινε από τη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος του μνημείου Μάχης Κρήτης, ενώ συνέχισε προς την πλατεία Ελευθερίας, οδό Αβέροφ και ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Εύανς. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τον ουρανό του Αιγαίου και τα νησιά σπίτι τους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντοτε το παρόν σε κάθε εθνικό προσκλητήριο. Την κυβέρνηση σε εορταστικές εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Με το μυαλό και τη σκέψη μας στους 57 νεκρούς του πρόσφατου δυστυχήματος των Τεμπών, γιορτάζουμε και σήμερα την εθνική επέτειο. Από τι μας φόρουν τιμής σε όλους όσους έπεσαν τότε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να οραματιζόμαστε μια πατρίδα, μια χώρα ασφαλή, σύγχρονη. Ενωμένοι προχωρούμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες. Ήθε να αξιωνόμαστε καθημερινά, να γινόμαστε άξιοι της ελευθερίας που μας χάρισαν οι πρόγονοί μας στην εθνική μας παλιγενεσία. Είναι αδύνατον όμως σήμερα, καθώς σκεφτόμαστε όλα αυτά που έγιναν πριν 200 χρόνια για τον τόπο μας, να μην σκεφτόμαστε αυτά που γίνονται σε κάποια άλλα μήκη και πλάτη της γης αυτήν την ώρα. Εμείς γιορτάζουμε την ανάκτηση της ελευθερίας μας, κάποιοι όμως άλλοι την χάνουν, γιατί κάποιοι άλλοι την επιβουλεύονται. Η απελευθέρωση του έθνους από τον τουρκικό ζυγό αποτελεί πράξη ροϊσμού που έγινε σύμβολο οικουμενικού παραδείγματος. Κατέδειξε την απόφαση ενός έθνους να ζει ελεύθερο και συμβόλησε τη θέληση του κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερος. Θυμούμε σήμερα τους ήρωες προγόνους μας, τους αγώνες των οποίων οφείλουμε την ελευθερία μας. Με ευλάβεια και σεβασμό φυλάσσουμε τις παρακαταθήκες που μας άφησαν. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Μας γεμίζει περηφάνεια το παράδειγμά τους, το αιώνιο αυτό παράδειγμα των προγόνων μας. Πρέπει να το ακολουθήσουμε σήμερα, πάντοτε να το ακολουθούμε. Μας γέμισε περηφάνεια τα νέα παιδιά τα οποία παρέλασαν σήμερα εδώ πέρα. Χρόνια πολλά. Με την μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση και με σύμμαχο βέβαια τον καιρό ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής μας επετείου, της εθνικής μας παλιγενεσίας, τιμώντας τους ήρωες προγόνους μας με σεβασμό, με ταπεινότητα αλλά με υπερηφάνεια, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα ότι το εθνικό μας φρόνημα είναι υψηλό. Η φετινή επέτειος της 25ης Μαρτίου γίνεται στη σκιά της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια μεγάλη μέρα. Μια μέρα που μας γεμίζει με εθνική υπερηφάνεια και τιμή. Θυμόμαστε και τιμάμε τη γενιά του 1821 που έχισε το αίμα της για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Προηγήθηκε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου για την εθνική επέτειο μίλησε ο κ. Τσερεβελάκης Γεώργιος, διδάκτορας ελληνικής φιλολογίας, εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Επισκοπής. Ακολούθησε τελετή στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και επιμνημόσυνη δέηση παρουσία εκπροσώπων των αρχών.